Το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή κόμβων στο φωνικό δρόμο του ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Αυτό υποστηρίζει η Εύη Αποστολάκη, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών στα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να τρέξουν σχετικές διαδικασίες στο κομβική σημασία έργο, το οποίο δημοπρατήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2018. Σήμερα έχουμε την διαβεβαίωση από την κυρία Μαυρονά, που είναι η Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ότι το έργο αυτό εντάσσεται στο συνολικό του ποσό στο ΕΣΠΑ και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου να έχουμε και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η οποία είναι η Λατομική Κρήτης. Εκτιμούμε ότι και ο ανάδοχος έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς και ότι θα μπορέσει να εγκατασταθεί μέσα στο Μάρτιο και να τελειώσει πια αυτό το μαρτύριο που τραβάμε. Τόσο ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου όσο και η Πρόεδρος ΜΑΕΔΗΜ αναφέρθηκαν στις χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες πλέον ολοκληρώνονται με τις μπουλντόζες να πιάνουν δουλειά εκτός απροόπτου τον ερχόμενο Μάρτιο. Έγινε οριστικός ο ανάδοχος και τώρα είμαστε στη φάση να υπογραφεί η σύμβαση για να ξεκινήσει ο ανάδοχος. Αυτό το έχει κρατήσει το Υπουργείο και το έχει διαχειρίζεται. Εμείς το παρακολουθούμε από εδώ. Καθημερινά. Όμως από τις 37 μου μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπογράψουμε τη σύμβαση και οι λόγοι είναι οι εξής. Ότι η ελληνική νομοθεσία δυστυχώς είναι ένας μεγάλος κικαιώνας που δεν βοηθάει στο να εκτελούνται γρήγορα τέτοια έργα που αφορούν την ασφάλεια των δημοτών. Το έργο προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ασφαλών κλάδων σύνδεσης των ημικόμβων και τη λωρίδα επιτάχυνσης επιβράδυνσης επί του ΒΟΑΚ. Τα έργα του κόμβου της Αχλάδας εκτείνονται σε μήκος 940 μέτρων και του κόμβου της Αγίας Πελαγίας σε μήκος 624 μέτρων επί του ΒΟΑΚ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν προβλήματα, νομίζω, όταν εκτελείται ένα έργο τέτοιας μεγάλης σημασίας, γιατί υπάρχει η πρόληψη να υπάρχει μία σήμανση, να γίνεται η κυκλοφορία κανονικά. Ας πάμε λίγο πιο αργά, να ταλαιπωρηθούμε λίγο, αλλά η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί. Η μεγάλη καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους κατοίκους και επιχειρηματίες της τουριστικής περιοχής, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε δυναμικές αντιδράσεις.